το γνωστό που σε τυλίγει και λοιπόν, χάνεις τα κιλά. Μιλάτε για καταδύσεις και εγώ θα σας πάω όχι σε δύση, αλλά σε ένα αστέρι που λάμπει πολύ. Ποιο είναι αυτό? Η Πάολα. Πάλι Θεσσαλονίκη μένουμε γιατί στηρίζουμε τα παιδιά μας. Το ντόπιο μπορεί. Η Πάολα, τη συνάντησα εγώ πρόσφατα και τη ρώτησα, Πάολα, πες μου, από πού έχεις αυτή την ενέργεια που βγάζεις προς τα έξω? Από πού την έχει? Να δούμε τι μας απαντάει. Φυντά. Και επίσης μας απαντάει και στα κακόβουλα σχόλια όλων αυτών των κακεντρεχών ανθρώπων στα social media που την αποκαλούν σκυλή. Για να δούμε τι λέει η ίδια. Από κάπου μου έρχεται για να λέω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν κάθομαι να σκεφτώ κάτι για να μου πω την ενέργεια. Την έχω έτσι απλά. Και πρέπει να την έχουμε όλοι μας. Μα όλα φέτος είναι η χρονιά σου. Μετά την επιτυχία, καλά, εμείς δεν ξέρουμε χρόνια εδώ. Δεν υπάρχει φέτος είναι η χρονιά μου. Φέτος γίνεται κάτι όμορφο στη δουλειά μου. Είναι έτσι απλό. Και σε αυτούς που λένε τα κακά τα σχόλια. Τους αγαπώ πολύ. Τελικά, όντως, η Πάολα τους αγαπάει όλους, έτσι. Μία για όλους και όλοι για σχόλια. Ο καθένας έχει τη γνώμη του σε αυτό που είναι. Δηλαδή, ελευθερία δεν έχουμε. Είναι πολύ πόλεμος πάνω στο κορίτσι. Και η αλήθεια είναι και ότι οι χαρακτηρισμοί δεν ήταν και από τους πιο λεπτούς που θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν μία γυναίκα. Τώρα ήταν λίγο βαριά. Και νομίζω ότι είναι λίγο. Αγαπάς τώρα κάποιον που σε λέει σκυλή. Κορίτσια και Οδυσσέα, θέλετε να δούμε και το outfit. Έχει αλλάξει στυλ, έχει αλλάξει μαλλιά, αλλάζει και τρόπο ντυσίματος. Για να δούμε να το σχολιάσουμε. Όχι, όχι, παιδιά, τα ξανάβαλε τα μαλλιά. Α, τα ξανάβαλε. Έχω να σας πω, ναι, δηλαδή. Νομίζω ότι ήταν απλά μία μέρα αυτό εδώ το look. Το look σας αρέσει. Τα είχε πάει καθαριστήριο και. Το look σας αρέσει. Ωραίο, ναι, μ' αρέσει. Ροκ, πολύ μ' αρέσει. Την είδαμε όμως και στη φωτογράφηση για το OK που ήταν πολύ το μαλλί μαζεμένο, οπότε δεν τα είχε βάλει εκεί. Γενικά τις πάνε, νομίζω όλα. Να σας ρωτήσω τώρα, αφήστε την Πάολα και τα μπουζούρια και τα κλαρίνα και θα πάμε σε κλαρίνα άλλου είδους. Α,